Ο πολυπράγμων σκηνοθέτης του Hollywood, ο Oliver Stone, βρέθηκε στο φεστιβάλ της Ρώμης και μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τα νέα του σχέδια. Μάλιστα, η νέα του έρευνα για τη δολοφονία του Κένεντι αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα τα οποία συνδέονται με τη Χούντα στην Ελλάδα. Η κατά πολλούς αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ ξεδιπλώνεται στο ντοκιμαντέρ «Καζάκ, η ιστορία του χρυσού άντρα». Asking questions was very rough, very uncomfortable, and he answered on all of them. Ο Oliver Stone όμως βρέθηκε και για έναν ακόμα σκοπό στο φεστιβάλ της Ρώμης, για την προώθηση της νέας έρευνας για τη δολοφονία του Κένεντι. Με αφορμή αυτό, έφερε στην επιφάνεια και μοιράστηκε μαζί μας ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την Ελλάδα. I remember back in 1967, when Lyndon Johnson, the successor to President Kennedy, cooperated fully with the right-wing government of Greece and overthrowing the elected president. Greece is a case in point of typical American intervention in foreign countries. And this happened. This did not happen. Kennedy was moving in the opposite direction. He would never have done what Johnson did in Greece. Ο Oliver Stone συνηθίζει να επεξεργάζεται τις ταινίες του σε παραπάνω από μία μορφές. Εκτός από το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του για τον JFK που υπάρχει σε μορφή ταινία μυθοπλασίας, αλλά και σε τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ, η ταινία Αλέξανδρος κυκλοφόρησε σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, ώστε ο δημιουργός να είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και το στούντιο να έχει στα χέρια του, βάσει συμβολέου, ό,τι έχει ζητήσει. Με τρία διαφορετικά project και δύο διαφορετικές ιδιότητες βρέθηκε Oliver Stone στο φεστιβάλ της Ρώμης. Στο ένα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου και στο άλλο το οποίο χωρίζεται σε κινηματογραφική και τηλεοπτική έκδοση με την ιδιότητα του σκηνοθέτη. Από το φεστιβάλ της Ρώμης, για την ΕΡΤ, Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος.